Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε σε αυτό το δεύτερο σπίτι σας, φαντάζομαι ότι είναι εδώ πέρα τα γραφεία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη συγκυρία να μιλήσετε με αφορμή τα 99 χρόνια της ομάδας μας, που είναι πλέον νομίζω πολλά χρόνια ιστορίας. Σίγουρα είναι πολλά χρόνια ιστορίας. Ο Ατρόμητος είναι ένα ιστορικό σύλλογος. Εύχομαι να τα κατοστήσουμε κιόλας πολύ σύντομα και να συνεχίσει ο σύλλογος να πρεσβεύει τις αξίες και τα ιδανικά και να αντιπροσωπεύει μια ιστορική περιοχή όπως είναι το Περιστέρι της Εργατιάς, το Περιστέρι των ανθρώπων του Μόχθου και να μπορούμε και εμείς μέσα από την ομάδα να δίνουμε χαρά σε όλο το Περιστέρι και στους φιλάθλους που αγαπούν αυτή την ομάδα. Φαντάζομαι ότι αυτά τα χρόνια που είναι και τα καλύτερα του Ατρόμητου της δικής σας διοίκησης σας γεμίζουν περηφάνεια, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω αν σας γεμίζει και κάποιο είδος ευθύνης, γιατί είστε αυτός και όλη η ομάδα του Ατρόμητου που έχει ανεβάσει πολύ τον πήχη και αυτομάτως είναι και πολλές και ευθύνες. Σίγουρα ευθύνες, όταν κάνεις κάτι και πρέπει να το κάνεις σωστά, σίγουρα υπάρχει ευθύνη, σίγουρα υπάρχει άγχος. Αυτά είναι νομίζω πράγματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητα. Και σίγουρα όταν διοικείς ένα σύλλογο Super League, ο οποίος έχει υποχρεώσεις, οι οποίες είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός, και πρέπει να λαμβάνεις αποφάσεις ώστε αυτές οι αποφάσεις να μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα, να βοηθήσεις το σύλλογο ώστε να προοδεύσει και να κάνει πράγματα. Σίγουρα αυτό είναι μια ευθύνη που κουβαλάμε πάνω μας συνέχεια. Και νομίζω ότι όσο και να μεγαλώνουμε, πάντα μαθαίνουμε. Κάθε χρονιά είναι και ένα σχολείο, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Από αυτή τη σεζόν που πέρασε, πού γίνατε εσείς σοφότερος σχετικά με τον Ατρόμητο? Αυτό θα το δείξει η επόμενη χρονιά. Εάν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα λάθη μας, γιατί πράγματι τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα δεν ήταν στο επίπεδο που επιθυμούμε εμείς να είναι. Σε ένα επίπεδο που ξέρουμε τον Ατρόμητο από τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί την είσοδό της στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν ήταν η ομάδα αυτή που είχαμε στο μυαλό μας, άρα σίγουρα πρέπει να δούμε τα λάθη μας. Καθημερινά συζητάμε με τα στελέχη της ομάδας και οργανώνουμε πράγματα για να δημιουργήσουμε και μαζί με τον προπονητή μια ομάδα δυνατή για το επόμενο πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα παίρνει και αποτελέσματα. Και θέλουμε πάνω απ' όλα να είμαστε ευχαριστημένοι εμείς για αυτό που θα δημιουργήσουμε. Από εκεί και πέρα, ότι αν έχουμε, όπως είπες και εσύ, το ποδόσφαιρο είναι, δεν μπορεί να πεις ποτέ ότι ξέρεις πράγματα. Και το καλοκαίρι νομίζω ότι όλος ο φίλαθλος κόσμος με τις μεταγραφές που είχαμε κάνει μας είχαν από τα φαβορί για μια θέση στην πρώτη εξάδα. Και παρόλα αυτά η ομάδα γνωρίζουμε όλοι ότι ταλαιπωρήθηκε, ήταν στις χαμηλές θέσεις, πράγμα που είναι εντελώς έξω από το DNA της ομάδας μας. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και να βελτιώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε τις κινήσεις αυτές που πρέπει να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε την ομάδα και να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει στα στάνταρ των προηγούμενων ετών. Είπατε για το θέμα του προπονητή. Ο Κρις Κόλμαν αποτελεί ένα πολύ μεγάλο όνομα, όχι μόνο για τον Ατρόμητο, στον ελληνικό χώρο, αντί κάποιο στο βιογραφικό του, με πολλές παρουσίες στην Εθνική Ουαλίας, ο καλύτερος προπονητής στην Εθνική Ουαλίας, ένας προπονητής που έχει προπονήσει για πολλά χρόνια στην Premier League. Δεν ξέρω αν τελικά η επιτυχία ανανέωσης με τον Κρις Κόλμαν και μια δήλωση για τους στόχους του Ατρόμητο, ότι παραμένουν υψηλοί παρά το γεγονός ότι φέτος όντως δεν ήταν μια πολύ καλή σεζόν. Σίγουρα η έλευση του κύριου Κόλμαν το Γενάρη ήταν καταλυτική και αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα που έκανε η ομάδα και τους βαθμούς που συγκέντρωσε με την παρουσία του κύριου Κόλμαν. Είναι ευτυχή συγκυρία που σαν διοίκηση και εμείς καταφέραμε να ανανεώσουμε πάρα πολύ σύντομα το συμβόλαιό του. Επίσης είναι ευτυχή συγκυρία για την ομάδα διότι ο κύριος Κόλμαν πλέον γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζει πώς λειτουργεί ο σύλλογος, γνωρίζει πλέον τις απαιτήσεις και τις ελλείψεις που έχει η ομάδα, την οποία την είχε στα χέρια του 4 μήνες. Εμείς θα του δώσουμε όλες αυτές τις συνθήκες που πρέπει, ώστε να τον βοηθήσουμε, να παράγουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα μας και να τη δούμε όπως όλος ο φιλάθλος κόσμος του Περιστερίου θέλει, μια ομάδα δυνατή να παλεύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παλεύει, το ξαναλέω, γιατί αυτό είναι το DNA της ομάδας, να μην τα παρατάμε ποτέ και να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια για να παίρνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
Και ξέρετε, επειδή είναι καλοκαίρι και ο κόσμος αυτήν την περίοδο ίσως είναι αγαπημένοι του για το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ότι απλά βλέπει ποδόσφαιρο, θέλει να ακούει και πράγματα. Θέλει να ακούει για μεταγραφές, θέλει να ακούει για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το περσινό καλοκαίρι αλλάζει κατά κάποιο τρόπο μια φιλοσοφία ενώπιση του φετινού καλοκαιριού ή αλλάζει κάποιες σκέψεις, αλλά με τον πύχη να παραμένει ψηλά. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, μια βάση πλέον δεν είμαστε όπως ήταν το περσινό καλοκαίρι που αλλάξαμε την ομάδα από το 0, μπορώ να πω. Μια βάση πλέον η ομάδα σοβαρή παιχτών την έχει και θα την έχει για το επόμενο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις. Κοιτάμε να ενισχύσουμε ποιοτικά την ομάδα με ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο κύριος Κόλμαν γνωρίζει, γιατί ήταν 4 μήνες στην ομάδα, το τι χρειάζεται η ομάδα και ποιους ποδοσφαιριστές χρειάζεται για να παίξει το ποδόσφαιρο που αυτό έχει στο μυαλό του. Εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε, για να τον στηρίξουμε. Θεωρώ, πέρα από τις μεταγραφές, η καλύτερη μεταγραφή για μένα είναι η ποιοτική αναβάθμιση που επιχειρείται και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου αλλάζουμε τους κλωοτάπητες, αλλά θα γίνουν και έργα στα ποδητήρια και στους εσωτερικούς χώρους, οπότε θα αναβαθμίσουμε και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ποδοσφαιριστές μας, στις προπονητικές μας εγκαταστάσεις του Μαζαράκη. Αλλά επίσης θεωρώ ότι και το δημοτικό στάδιο, η οποία είναι στην τελική ευθεία το να τοποθετηθεί υβριβικός κλωοτάπητας και σε πολλά σημεία του δημοτικού σταδίου θα κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιες, ώστε να ποιοτικά να αναβαθμίσουμε και το γήπεδο, ώστε οι φίλαθλοί μας όταν έρχονται 2 ώρες να περάσουν στο δημοτικό στάδιο του Περιστερού, να περάσουν όπως πρέπει και να έχει το γήπεδο τις υπηρεσίες αυτές που πρέπει, τις σύγχρονες, για να στηρίξει τον κόσμο. Προλάβατε, γιατί ήθελα να πω έτσι κι αλλιώς για αυτές τις εργασίες που γίνονται, γιατί ο πολλής κόσμος απ' έξω δεν το καταλαβαίνει, ότι όταν ένας παίχτης ή ένας προπονητής έχει να δουλέψει, καταλαβαίνει κατευθείαν το που μπαίνει με τις εγκαταστάσεις που βλέπει. Εκτός από το προπονητικό και για το γήπεδο, όλα αυτά δείχνουν και μια διάθεση από εσάς ακόμη μεγαλύτερης ανασχόλησης, ακόμη μεγαλύτερης αγάπης και τρέλας, καλής εννοούμενης τρέλας προς αυτό που κάνει για τον Ατρόμητο. Κοιτάξτε, αν χάσω τη διάθεση ή την τρέλα για την ομάδα, να ξέρετε ότι θα είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Νομίζω ότι εάν δεν προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτά που επιτάσσουν οι εποχές, δηλαδή να δημιουργήσουμε και να αναβαθμίσουμε, γιατί ήδη ο Ατρόμητος διαθέτει πολύ καλές εγκαταστάσεις προπονητικές, αλλά ξέρετε ότι κάθε χρόνο το ποδόσφαιρο, όσο εξελίσσονται τα χρόνια, έρχονται καινούργιες τεχνολογίες, έρχονται καινούργια πράγματα. Εμείς θα δώσουμε όλες αυτές τις συνθήκες που απαιτούνται στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές μας, να έχουν τις συνθήκες αυτές για να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θέλω να σταθώ ειδικότερα στο θέμα του γηπέδου, που αυτό που αφουγκράζομαι και εγώ και από τον κόσμο είναι ο μεγαλύτερος καημός, να το πω έτσι, του κόσμου, το Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, πολλά βελτιωτικά έργα από την εποχή που είχατε αναλάβει εσείς την πρώτη χρονιά. Όμως θέλει να ακούσει και το κάτι παραπάνω και για τον αγωνιστικό χώρο προφανώς. Θέλει και το κάτι παραπάνω. Σε αυτό μπορούμε να πούμε κάτι, μπορούμε να υπάρξει μια προοπτική ως προς αυτό το κομμάτι. Σίγουρα υπάρχει ένα πλάνο το οποίο σε βάφος στα 2 χρόνια είναι το βάφος αυτό, που έχουμε εκπονήσει κάποιες μελέτες ώστε να φτιάξουμε ένα γήπεδο, να δημιουργήσουμε ένα γήπεδο, όπως είπαμε, αναβαθμισμένο ποιοτικά. Αυτές τις εργασίες που έχουμε εκπονήσει και τις μελέτες που αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε και είμαστε και σε επικοινωνία, δεν σας το κρύβω, και με την περιφέρεια Αττικής, και έχουμε βρει ένα περιφερειάρχη πάρα πολύ πρόθυμο να μας στηρίξει, τον κύριο Πατούλη, και πρέπει να το πω αυτό, γιατί μας στηρίζει και στο κομμάτι της τοποθέτησης του υβριβικού κλωοτάπητα που θα μπει από φέτος και το γήπεδο θα είναι έτοιμο από την καινούρια σεζόν να φιλοξενήσει με ένα καινούριο σύγχρονο υβριβικό κλωοτάπητα με καινούριο αδευτικό σύστημα, γιατί τέτοιες εργασίες στο γήπεδο είχαν να γίνουν από το 2005 στο κομμάτι, εννοώ, του αγωνιστικού χώρου. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχουμε εκπονήσει μελέτες όσον αφορά την τοποθέτηση στεγάστρου στη θύρα 7, που θέλουμε να βάλουμε στέγαστρο, και επίσης θέλουμε να αλλάξουμε τους πυλώνες και να βάλουμε πυλώνες πολύ σύγχρονους LED και να κάνουμε και κάποια βελτιωτικά έργα που θα δώσουμε κάποιες πινολιές με matrix, με διάφορα πράγματα, με εξυγχρονισμό των VIP θέσεων. Γενικώς με τη βελτίωση σε όλες τις θύρες, θα τις δείτε σταδιακά, θα γίνονται αυτές οι δουλειές.
θα ξεκινήσουν από φέτος και θα ολοκληρωθούν με ορίζοντα, πιστεύω, μέχρι του χρόνου, το Σεπτέμβριο, να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα, το Σεπτέμβριο του 23, να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Οπότε θεωρώ ότι αν όχι στο προσεχής πρωτάθλημα, στο μεθεπόμενο, το γήπεδο θα έχει πάρει μια μορφή τέτοια, ώστε ο φίλαθλος που θα έρχεται θα περνάει δύο πολύ ευχάριστες ώρες και θα δίνουμε στο φίλαθλο όλες εκείνες τις υπηρεσίες που πρέπει, ώστε να περάσει ένα πολύ όμορφο δίωρο στο γήπεδο και να βλέπει την ομάδα του με τις συνθήκες αυτές που επιτάσσει σήμερα το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο κόσμος στα δρόμη του αισθάνεται λίγο ο φτωχός συγγενής, βλέποντας ότι πολλές ομάδες και καλώς βλέπουν τη βοήθεια της πολιτείας προς αυτό το κομμάτι, αλλά βλέπει ταυτόχρονα τον Ατρόμητο να μην βοηθάται τόσο πολύ από αντίστοιχους παράγοντες κτλ. Και θα ήθελε να ακούσει ότι όντως στο μυαλό υπάρχει και αυτό το κομμάτι του γηπεδικού για τον Ατρόμητο. Ναι, το είπα νομίζω και, και πρωτήτερα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, εκπονούμε αυτή τη στιγμή τις μελέτες, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι το γήπεδο στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα θα έχει πάρει μια τέτοια μορφή που θα είναι ποιοτικά αναβαθμισμένο, θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο και θα αρέσει στον κόσμο της ομάδας πάρα πολύ. Αυτό μόνο μπορώ να υποσχεθώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε στη φάση εκπόνησης όλων αυτών των μελετών και το δουλεύουμε που λέμε αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι για την καινούργια χρονιά σίγουρα θα έχουν μπει κάποιες μικρές πινελιές. Μια σοβαρή πινελιά, όπως σας είπα, είναι η αλλαγή του αγωνιστικού χώρου, θα έχουμε ένα χλωτάπιτα καινούργιας τεχνολογίας και αυτό πιστεύω θα είναι ενδεδειγμένο ώστε να μπορεί και η ομάδα να μπορεί να παίξει και γρήγορο και παραγωγικό ποδόσφαιρο σε αυτό το χλωτάπιτα. Θα γίνουν αναμορφώσεις στα ποδητήρια της ομάδας, στο χώρο των VIP, σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους που βρίσκονται φύλαφλοι κτλ. Θα δούνε μια σημαντική αλλαγή φέτος, αλλά νομίζω οι μεγάλες αλλαγές θα είναι στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα, όπως σας είπα, με την τοποθέτηση στεγάστρου, με αλλαγή πυλώνων με φώτα LED, με τοποθέτηση Matrix, τα οποία θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στο γήπεδο. Αυτό είναι και ένα πολύ καλό δώρο για τα 100 χρόνια. Γιατί γνώμη μας είναι αυτό. Βεβαίως. Το 2023 που θα συμπληρώσουμε τα 100 χρόνια, θεωρώ ότι θα έχουμε και ένα γήπεδο ποιοτικά αναβαθμισμένο, ένα γήπεδο σύγχρονο που θα μπορεί ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας να περνάει ευχάριστα δύο ώρες βλέποντας, και όχι γιατί όχι και περισσότερο, γιατί το γήπεδο γνωρίζετε ότι έχει και καφέ sports, έχει και άλλα πράγματα, να περνάει και περισσότερες ώρες. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο που φέτος στήριξε την ομάδα, ειδικότερα στα play-out, δεν ξέρω αν υπήρξε άλλη ομάδα που να έχει οπαδούς και στα 4 εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί μιλάμε για 4 εκτός έδρας παιχνίδια. Τα δύο τελευταία κιόλας ήταν χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, σε μια εποχή δύσκολη, με το υστέρημά τους κατάφεραν να έρθουν και να στηρίξουν την ομάδα. Ένα μήνυμα και αυτόν τον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Πραγματικά είμαι 16-17 χρόνια πλέον στο Περιστέρι. Έχει οικοδομηθεί μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης. Γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτή η διοίκηση, παρόλα ότι κάποιες χρονιές μπορεί να έχει κάνει λαθασμένες επιλογές, να έχει κάνει λάθη, γνωρίζουν όμως ότι πάνω απ' όλα ότι αγαπάει τον Ατρόμητο, ότι δεν τα παρατάμε ποτέ, ότι κοιτάμε και ψάχνουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και αυτό μας το έχει αναγνωρίσει ο κόσμος. Και γι' αυτό είναι δίπλα μας και στις χαρές και στις λύπες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ φέτος που παρόλο του δώσαμε πολλές πίκρες, τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη, έτσι θεωρώ ότι η ομάδα ήταν κάτω των προσδοκιών όλων μας. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος ήταν δίπλα, στήριξε την ομάδα χωρίς κραυγές, χωρίς πανικό, χωρίς ακρότητες και δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Αλλά όπως έχω πει, πλέον θεωρούμε ότι μετά από τόσα χρόνια έχει οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και γνωρίζουν οι Περιστεριώτες ποια διοίκηση έχουν, γνωρίζουν ότι υπάρχει μια διοίκηση που δεν τα παρατάει ποτέ, που ψάχνει το καλύτερο για την ομάδα και να είναι σίγουροι ότι όλοι θα δουλέψουμε για να ξαναφέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που θέλουμε όλοι. Δηλαδή να χτυπάει θέσεις στο πρώτο επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά στον Ατρόμητο. Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.